Οι απουσίες των 5 από τους 7 υποψήφιους βουλευτές Μαγνησίας του ΠΑΣΟΚ από την χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα της τοπικής κομματικής οργάνωσης δεν απογοητεύει τον γραμματέα Νικοπολίτη, ο οποίος εκτιμά ότι στην τελική ευθεία για την εκλογική αναμέτρηση της 25ης Ιουνίου άπαντες θα στρατευτούν με το ΠΑΣΟΚ που, όπως είπε με νόημα ο κύριος Πολίτης, είναι πάνω από τα πρόσωπα. Το ΠΑΣΟΚ είναι πολύ μεγαλύτερο από οποιονδήποτε υποψήφιο. Είναι τιμή για τους υποψηφίους να βρίσκονται στο ψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ. Εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει, όπως το κάναμε με τα κλιμάκια μας και με τα όργανά μας και με τα στελέχη μας. Εγώ στέκομαι στο γεγονός ότι ήρθαν πολύ περισσότερα άτομα. Στέκομαι στο γεγονός ότι επικοινωνούν μαζί μας άνθρωποι οι οποίοι δεν είχαν δείξει όλο αυτό το ενδιαφέρον το τελευταίο διάστημα. Όποιος μπορεί να βοηθήσει θα κριθεί από τον κόσμο από εδώ και πέρα. Από τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας απουσίαζαν οι κύριοι Καναβός, Τζούμας και οι κυρίες Τσεκούρα, Γοσποδίνη και Ούτα. Παρόντες ήταν μόνο οι κύριοι Τσιμπανάκος και Σκρίμπας. Και ο κύριος Τζούμας και η Μαρία Ιούτα βγάλαν ανακοίνωση μόνοι τους στα social media που εξηγήσαν τους λόγους για τους οποίους λείπανε και ήταν δικαιολογημένοι πλήρως. Και η Βίκη Τσεκούρα μας έχει ενημερώσει ότι έχει τα μαθήματά της στη λέσχη εργαζόμενου κοριτσιού. Μπορεί μετά τις 10.30 η γυναίκα, έχει επιστρέψει κανονικά στις εργασίες της. Και η Άσπα Γοσποδίνη είναι στο μεταπτυχιακό, έχει το ερευνητικό της έργο. Έχουμε επικοινωνήσει με όλους μαζί. Ο κ. Καναβός μας είπε ότι είχε κάποια δουλειά, δεν ήρθε. Η αλήθεια είναι ότι εγώ θα ήθελα να τον δω, βέβαια. Όπως αποφασίστηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής Εκλογικού Αγώνα του ΠΑΣΟΚ Μαγνησίας, θα ξεκινήσει νέα προεκλογική εκστρατεία, σαν να μην προηγήθηκαν οι εκλογές της 21ης Μαΐου και θα επικεντρώσουν τα τοπικά στελέχη στο πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Με βάση τα αποτελέσματα που θα έχουμε δει, το Βόλος και η Νέα Ιωνία είναι τα βασικά σημεία τα οποία πρέπει να επικεντρωθούμε και θεωρώ ότι θα κάνουμε το κάτι παραπάνω για αυτές τις περιοχές. Ξέρουμε προβλήματα που υπάρχουν εδώ πέρα στην περιοχή, προσπαθούμε να τα διορθώσουμε. Και για μας ξεκινάει πάλι η διαδικασία από το μηδέν. Ήδη από σήμερα το απόγευμα έχουμε διευρυμένη συνέλευση στην τοπική οργάνωση του Αλμυρού. Την Παρασκευή θα πάμε στη Ζαγορά.